Δύο λόγια για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες από την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό σε μια κατάσταση, πώς να το πω, λες και θα ζήσουμε σε μια διαφορετική χώρα. Ποιο είναι το κύρια θέματα? Μέχρι τώρα, δεν θα πάω και παλιότερα, αλλά από το 9 και μετά, αλλά να πάμε και στον κορονοϊό, ζητούνται θυσίες από ποιον? Από ποιον ζητήθηκαν θυσίες από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι τώρα? Από τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τα λαϊκά στρώματα, τον ελληνικό λαό. Ζητήθηκαν θυσίες να μην καταρρεύσει το αποδυναμωμένο σύστημα της υγείας και τώρα πάλι νέες θυσίες από εργαζόμενους και λαϊκά στρώματα με πρόσχημα τη δίκαιη κατανομή των βαρών. Για ποιο λόγο? Για να στηριχθεί η κερδοφορία των επιχειρήσεων. Έχουν σκάσει από τα κέρδη ορισμένες τα τελευταία χρόνια. Στο πακέτο του τουρισμού, ποια είναι η γραμμή της κυβέρνησης? Στήριξη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Για τους μικρούς τίποτα δεν ανακοινώθηκε. Αυτούς που έχουν ένα-δύο δωμάτια κλπ. Αυτά θα υποθούν αύριο βέβαια στη συζήτηση για το νομοσχέδιο για τον τουρισμό. Να στηριχθούν οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι, οι μεγάλοι όμιλοι των μεταφορών και σε αυτό ακυρώνεται και το υγειονομικό πρωτόκολλο. Έτσι δεν είναι? Δεν κολλάει τώρα ένας δίπλα στον άλλον στα αεροπλάνα? Δεν. Όχι. Θυσιάζονται για αυτά τα συμφέροντα και δίνονται μεγάλες επιδοτήσεις στο μεγάλο κεφάλαιο. Ποιος θα τα πληρώσει αλήθεια αυτά? Θα τα πληρώσουν αυτοί? Θα τους αυξήσετε το φόρο? Θα τους βάλετε 50% αυτούς που θυσάβρισαν τώρα, κύριε Σιμόπουλε? Γιατί δεν κάνετε τέτοια πρόταση? Όσοι έχουν τεράστια κέρδη και αυξήθηκαν, ειδικά μέσα στην περίπτωση, δεν το λέω για εσάς, το είπα παράδειγμα. Λέω, γιατί δεν κάνετε, να λέμε ίση η κατανομή των βάρων, λέτε. Γιατί δεν λέτε να αυξηθεί η φορολογία σε όσους μέσα σε αυτή την περίοδο θυσάβρισαν? Έστω μια τέτοια, όχι θα αλλάξει ριζικά. Γιατί? Ποιον καλείται πάλι? Τον εργαζόμενο. Ο λαός λοιπόν θα πει, πώς θα πληρώσει? Πολλαπλά. Με την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, με τις ευέλικτες μορφές εργασίας, με τη δυνατότητα που δίνεται στην εργοδοσία να κάνει ό,τι θέλει. Και φυσικά αυτό που θα συμβεί είναι ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι δεν θα μπορεί να ζήσει με αυτά τα μέτρα, ακόμα και με αυτά που λέτε. Μειώνονται παντού. Μειώνεται 20%, δεν θέλω να τα αναλύσω για να μην φάω το χρόνο. Και θέλαμε να σε ρωτήσουμε και κάτι. Αλήθεια, το εξωστρεφές μοντέλο και η βαριά βιομηχανία του τουρισμού πού πήγε? Άψαλτη. Σας έχουμε πει πάντα σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ότι αν δεν αναπτύξεις την παραγωγική βάση της χώρας, αν δεν καλύψεις από μόνο σου την εσωτερική αγορά, ας το πούμε έτσι, κατανάλωση και στον αγροτικό τομέα και παντού, ο τουρισμός μπορεί να γίνει μία φούσκα που άμα σκάσει θα φέρει καταστροφή. Ισχύει ή όχι? Ισχύει με τον κορονοϊό, με την πανδημία. Αν αύριο συμβεί κάτι άλλο, θυμάστε τι έγινε στο Μαλί, που είναι από τους μεγαλύτερους τουριστικούς, έγινε μία επίθεση, δεν ξέρει κανένας, είπαν ότι ακόμα και οι ανταγωνιστές την έκαναν και παρέλυσε, διαλύθηκε όλη η οικονομία. Εμείς τη ζητάμε πρώτον να διασφαλιστεί ένα επίπεδο αξιοπρεπούς ζωής για όλους, μα όλους τους εργαζόμενους και τους άνεργους. Να καταργηθούν οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που αφήνουν έρμεο τους εργαζόμενους στην εργοδοσία. Και τρίτον, δεν έχω μιλήσει ούτε πριν και το είχαμε συμφωνήσει να τα μιλήσω στα άρθρα. Και τρίτον, κούρεμα των χρεών των λαϊκών νοικοκυριών. Και να περάσω στο νομοσχέδιο. Ορισμένα άμεσα μέτρα είναι αυτά. Και αυτό που λέμε στο λαό είναι να κάτσει να σκεφτεί με τι σύστημα έχει να κάνει. Που έχει φτάσει να διαλέγει ποιος θα πεθάνει και ποιος θα ζήσει. Που έχουν καταρρεύσει όλοι οι μύθοι περί υγειονομικών συστημάτων
κλπ. Κλπ. Που τον καλούν συνέχεια να σφίγγει και να σφίγγει και να σφίγγει το ζωνάρι και ποτέ δεν πρόκειται να δει άσπρη μέρα. Και θα τη δει άμα πάρει ο ίδιος την εξουσία στα χέρια του. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις οδηγίες, δεν άκουσα κουβέντα. Κύριο Τσάρας είπε κανένα δύο πράγματα. Σε εμάς απάνταγε. Εντάξει, δικαίωμά του βέβαια, έχουμε διαφορετική άποψη. Η άλλη κουβέντα για τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Κεφαλή δεξιά και δήμαχήνας, νόμος. Ό,τι βγάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε να τους κρίνουμε για το χώρο ασφάλειας και δικαιοσύνης. Καλά, κύριε Λάπα και άλλοι, δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε ότι όλοι οι Ευρωπαϊκοί. Μα αφήστε να εφαρμόσετε πρώτοι. Μη ξύνεστε στην κλίτσα του το πάνι, θα σας πω μετά για τον τρομονόμο. Λοιπόν, δεν βλέπετε ότι κινείται όλο και περισσότερο σε αντιδραστική κατεύθυνση το ονομαζόμενο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ότι όλο και περισσότερο το εθνικό πάει σε δεύτερη, σε τρίτη μοίρα και επιβάλλεται αυτό το δίκαιο για να θωρακιστεί, λέει, ο χώρος ασφάλειας και δικαιοσύνης. Τι να σας πω, φοβερή ασφάλεια, εκατομμύρια άνεργοι, πεινασμένοι, κατεστραμμένοι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι ασφαλής. Και γίνονται βέβαια και οι επιθέσεις των διαφόρων εντός εισαγωγικών τρομοκρατικών οργανώσεων. Αυτή είναι η κατεύθυνση. Όλο και πιο αντιδραστική. Διακηρύξεις, μα το παραδέχονται και οι ίδιοι. Ότι παραβιάσαμε ανθρώπινα δικαιώματα, παραβιάσαμε πολλά και έκθεση το λέει. Όλο αυτό το διάστημα εν ονόματι τίνος. Εν ονόματι λέει της ασφάλειας. Τώρα τι να πούμε. Καταστρατηγούνται σοβαρά πράγματα. Και δεν μπορεί να τα δέχεστε έτσι. Το θέμα των ανηλίκων δεν είναι ένα οποιοδήποτε θέμα. Δεν μπορεί να καθορίζει πότε θα έχει δικηγόρο και πότε δεν θα έχει. Δεν είναι δυνατόν παιδιά που οδηγούνται εκεί που οδηγούνται. Και δεν είναι γεννημένοι εγκληματίες, ούτε γεννιέται κανένας εγκληματίας. Γίνεται. Όποιος λέει ότι γεννιέται είναι στη θεωρία του φασισμού. Για να μην πω και μαλακά το λέω. Δεν μπορεί να γίνεται οπτικοακουστική καταγραφή. Τι είναι δηλαδή, μαφίες. Απάτη λέει κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βλάπτη τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ένα θέμα είναι η επιλεξιμότητα των έργων που σου κόβει το βήχα και θα τιμωρηθείς αν πά να κάνεις κανένα αντιπλημμυρικό. Γιατί προσπαθούσαν ορισμένοι πιεζόμενοι από το λαϊκό κίνημα να κάνουν κάποια έργα που δεν είναι επιλέξιμα. Τώρα λέει ποινές. Και βέβαια το βλάπτη τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι ακριβώς δηλαδή. Ανοίγεται ένας δρόμος πολύ επικίνδυνος. Και αυτά έχουν καταγραφεί, τα ξέρω και προσωπικά, 5 χρόνια εκεί μέσα. Δηλαδή, τι, άμα κάνεις μια συμβολική κατάληψη σε έναν δρόμο που εξυπηρετεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, πάει σε τη λήξη σε μια κόλλα χαρτί. Και τέλος, τρομοκρατία. Κύριε Λάπα, εσείς δεν λέγατε να καταργηθεί ο τρομονόμος. Ήρθατε και τον εφαρμόσατε και τον βελτιώσατε κιόλας με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφήστε την κοροϊδία. Και μην παίζετε με διάφορους που είναι ευαίσθητοι σε αυτά. Επομένως, άστε το αυτό. Ήρθατε, όχι μόνο δεν καταργήσατε διατάξεις, τις οποίες καταγγέλατε και μάλιστα πιο πάνω και από εμάς υποτίθεται στα λόγια, και έρχεστε, ήρθατε σαν κυβέρνηση και τις εφαρμόζετε. Και κόφτε την κοροϊδία με την αντιπολίτευση. Όταν πάτε στην αντιπολίτευση εναντίον και όταν είστε κυβέρνηση είστε υπέρ. Και το υπερασπιστήκατε εδώ στη συζήτηση. Εδώ στη συζήτηση το υπερασπιστήκατε τον νέο τρομονόμο. Εδώ που ήρθε με την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Και ρωτάμε το εξής. Η απειλή τιμωρείται ή η πράξη. Η πρόθεση τιμωρείται ή η πράξη νομική. Κορυφαίοι εδώ μέσα. Όχι. Δεν μπορείτε να κατηγορεί να δικάσεις έναν για το τι σκέφτεται να κάνει ή τι μπορεί να κάνει. Εμείς ξέρετε με αυτά τα θέματα είμαστε πολύ καθαροί. Είμαστε αντίθετοι με τις ατομικές μορφές τρομοκρατίας, με όλα αυτά, και εκείνοι που πρέπει να απολογηθούν και είναι οι μεγαλύτεροι υποκριτές είναι αυτοί που φτιάχνουν αυτούς τους νόμους. Ποιος εκπαίδευσε τον ISIS? Από πού πήγε ο ISIS κάτω και έκανε όλες τις σφαγές? Εκπαιδεύτηκε ή όχι στην Καλιφόρνια από τους Αμερικάνους τα κορυφαία του στελέχη? Ήταν με μυστικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση οι ηγέτες, ναι ή όχι? Έχουν αποκαλυφθεί. Πήγαν για συγκεκριμένους λόγους, για τη Συρία, για να ρίξουν το καθεστώς που δεν τους άρεσε, για να τη μοιράσουν κλπ. Κλπ. Λέει τώρα όποιος διευκολύνει τον άλλον να πάει ταξίδι για να κάνει. Μα τι είναι αυτά δηλαδή? Όλοι είμαστε ύποπτοι. Και θα είναι όλοι ύποπτοι ουσιαστικά. Τροποποιώντας συνεχώς τον νόμο για την τρομοκρατία, σημαδεύει το λαϊκό κίνημα. Θα ήθελα να μιλήσω. Δεν είναι εδώ ο κύριος Πλεύρης. Ελπίζω να ακούει και να έρθει.
μια τροπολογία, κύριε Υπουργέ, σας το επισημαίνω και κύριε Υφυπουργέ, σας το επισημαίνω να μας ακούσετε καλά. Μια τροπολογία με μαεστρία νομική ο κύριος Πλεύρης. Κατέθεσε, υποτίθεται, μια αθώα και μάλιστα με εκείνο το μιλήχιο ύφος την παρουσίαση, μια αθώα τροπολογία, υποτίθεται. Θα λέγαμε, νομίζω ότι δεν αντιλαμβανόμαστε τη νομική κομπίνα. Μας υποτιμά. Δεν το νομίζουμε. Και ρωτάμε ευθέως ποιον ή ποιους θέλει να προστατέψει και να ξελασπώσει με παραγραφή. Να μας το πει, να έρθει εδώ και να μας το πει. Πώς ήρθε αυτή η τροπολογία εδώ. Ποιους θέλει να προστατέψει. Και θα πω και στη συνέχεια. Μήπως από αυτούς που φωτογραφιζόταν στη ΓΕΣΕΕ. Κύριε Κουτσούμπα, δεν τα ξέρετε. Αλλά εμείς δυστυχώς για τον κύριο και μερικούς άλλους τα ξέρουμε καλά. Μήπως κάποιους με τους οποίους φωτογραφίζονταν ή κάποιον στη ΓΕΣΕΕ που πιθανά κατηγορούνται για νοθεία. Δεν θέλω να πω και το παρακάτω, γιατί πλέον θα το βρείτε όλοι. Και τον έχει διαγράψει και η Νέα Δημοκρατία, θα το πω. Μήπως οι υπερασπιστές του ακομάτης του συνδικαλισμού που φωτογραφίστηκαν με κάποια στελέχη ή κάποιο της ΔΑΚΕ έρχονται τώρα να τους ξεπλύνουν από τέρατα και σημεία που έχουν κάνει μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Είχα την ευκαιρία να τα παρουσιάσω όταν συζητάγαμε την κατάσταση στη ΓΕΣΕΕ. Τέρατα και σημεία. 3.000 οικοδόμοι στην Καλαμπάκα. Τι να σας πω, το τα είχαμε πει εδώ και είχαν φρικάρει και δεν μίλησε και κανένας. Κύριε Παφίλη, παίρνετε και τη δευτερολογία σας. Είναι ένα... Όχι, λέω, μπορεί να πάρεις και τη δευτερολογία. Αυτό είναι όχι. Ένα λεπτό είναι, δεν έχω. Δεν θα πάω τα 12. Λέμε λοιπόν να μας πει ποιους εξυπηρετεί η φωτογραφική τροπολογία. Το φιλμ το έχουμε. Το έχουμε μισοεμφανίσει. Θα το εμφανίσουμε και τελείως μετά. Θα πούμε ονόματα και διευθύνσεις. Γιατί τέτοια είναι η τροπολογία. Ποιον εργατοπατέρα ή ποιους καλύπτει. Γιατί είναι σατανική η τροπολογία. Και σας το λέω κυριολεκτικά σατανική. Πρέπει να είσαι πολύ νομικά καταρτισμένος, αλλά όχι μόνο. Για να τα συνδυάσει. Τι κάνει ο ποιητής, ο καταθέτων. Ακούστε τι κάνει. Με την υπάρχουσα διάταξη, όποιος παραποιούσε ή νοθεύει τα αποτελέσματα εκλογών συνδικαλιστικών οργανώσεων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον, λέει η διάταξη, 3 μηνών. Μέχρι 5 χρόνια. Που είναι για τα πλημελήματα. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Με την τροπολογία Πλεύρη, τι κάνει. Βάζει σε αυτούς που νοθεύουν ή παραποιούν οροφή 1 χρόνο. Αλλάζει δηλαδή το τουλάχιστον 3 μήνες. Μέχρι 5 χρόνια. Και το πάει 1 χρόνο. Και αφού το πάει 1 χρόνο, με βάση το άρθρο 63, παράγραφος 1, που έρχεται σε αυτό το νομοσχέδιο, που θα γίνει και νόμος, παραγράφει το πλημέλημα. Τα πλημελήματα, αυτό το άρθρο παραγράφει τα πλημελήματα που έχουν τελεστεί μέχρι 30/4/2020, για τα οποία απειλείται ποινή φυλάκισης μέχρι 1 έτος. Αυτά παραγράφονται. Τα φέρνει λοιπόν, είδατε τι ωραία κοπτοραπτική. Δεν την πήρε χαμπάρι κανένας. Αλλά εμείς δεν γλυφούμε το δάχτυλό μας και το ξέρετε πολύ καλά. Κύριε Υπουργέ, και τελειώνω. Μην τη δεχτείτε. Και κύριε Κράνη, το λέω και σε εσάς. Γνωριζόμαστε και με τους δυο. Μην τη δεχτείτε, είναι τερατώδης. Και θα βρεθείτε μπροστά σε κατάσταση που δεν την καταλαβαίνετε. Και δεν αφορά μόνο εμάς το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ. Θα βρεθείτε να επιρασπιστείτε πράγματα ανυπεράσπιστα και θα εκδεθείτε ανεπανόρθωτα. Μην την αποδεχτείτε να μην περάσει. Γιατί να ξέρετε ότι θα το βρείτε μπροστά σας και πάρα πολύ άσχημα και στο δικό σας κόσμο. Ευχαριστώ.